Γεια σας και πάλι. Σήμερα και πάλι όμως θα μιλήσουμε για χτίσιμο σε στραβά νυχάκια. Βλέπετε ότι έχω δύο χέρια. Στο ένα χέρι είναι αυτό εδώ το μισαίο που φαίνεται στραβό, το δάχτυλο, και στο δεξί είναι το μικρό δάχτυλο που είναι αρκετά στραβό και κοιτάει προς τα μέσα, προς τα υπόλοιπα νυχάκια, προς τα υπόλοιπα δάχτυλα. Εδώ πέρα φαίνεται λίγο πιο ξεκάθαρα. Λοιπόν, έχω κάνει μανικιούρ εδώ για να μην χάνουμε χρόνο και θα προχωρήσουμε κατευθείαν στις φόρμες. Στο δεξί χέρι ήδη έχω βάλει τις φόρμες όλες και σας δείχνω τώρα πώς θα πρέπει να κρατάω το χέρι για να φαίνονται όλα τα νυχάκια που χτίζουμε προς ίδια κατεύθυνση. Βοηθάω και με ένα ξυλάκι, με ένα ίσιο, μπορεί να είναι στυλός, μπορεί να είναι πινέλο, για να μου δείξει την πορεία που θα πρέπει να έχει το νυχάκι. Βλέπετε, όταν τα κρατάω μαζί φαίνεται να κοιτάνε όλα προς ίδια κατεύθυνση. Το ίδιο λοιπόν θα πρέπει να πετύχω και στο άλλο χέρι. Εδώ πέρα είναι λίγο παραπάνω στραβό, αλλά δεν πειράζει. Εμείς πάντα οπτικά βλέπουμε την πρώτη φάλαγγα του δαχτύλου. Νομίζω έτσι λέγεται αυτό εδώ το κόκαλο που λυγίζει το δάχτυλο. Εδώ από το πρώτο σημείο, από την πρώτη φάλαγγα. Πάμε λοιπόν και βάζουμε το ξυλάκι αυτό. Αυτό εδώ το κάτι ίσιο που θα έχουμε. Στην περίπτωσή μου είναι το ξυλάκι αυτό. Και βάζοντας αυτό κεντρικά, κάθετα λοιπόν, μπορώ στο περίπου λοιπόν με τη βοήθεια του εργαλείου αυτού να καταλάβω προς που θα πρέπει να κοιτάει το νύχι αυτό που θα χτίσω. Ετοιμάζω λοιπόν τη φόρμα όπως πάντα, βάζω αυτό το οβάλ που έχω ξεκολλήσει από το κέντρο από πίσω για να είναι λίγο πιο σταθερή, κόβω με το ψαλίδι τα πάνω αυτάκια και λοιπόν που σας είχα δείξει αυτόν εδώ τον τρόπο, μετράω που ακριβώς θα πρέπει να κάνω τις πλαϊνές κοπές. Εγώ γνωρίζω αυτά τα χέρια, δεν είναι η πρώτη φορά που τα φτιάχνω εδώ πέρα. Ξέρω στο περίπου οπτικά που θα πρέπει να κόψω. Απλά σας δείχνω πάντα στο βιντεάκι πώς ακριβώς κινούμαστε την ώρα της δουλειάς. Λοιπόν, πλησιάζω τη φόρμα λοιπόν στο νύχι, καταλαβαίνω περίπου που βρίσκονται τα σημεία 0. Κάνω τις κοπές από τα πλευρά όπως σας έχω δείξει πολλές φορές και όπως το δείχνω τώρα. Κολλάω κατευθείαν τα κάτω αυτάκια. Ανοίγω συνήθως τα πάνω αυτάκια για να μην με ενοχλούν στην τοποθέτηση. Και φέρνοντας από κάτω από το νύχι τη φόρμα, σαν να την κουμπώνω πάνω εκεί πέρα. Εδώ τι θα πρέπει να προσέξω. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να βιάζομαι. Μαζεύω μεταξύ τους τα δάχτυλα όλα και βλέπω την γενική πορεία σε όλα τα υπόλοιπα τα νυχάκια και φέρνω σιγά σιγά αυτό που είναι στραβό εκεί, να κοιτάει μάλλον εκεί που κοιτάνε όλα τα υπόλοιπα. Πάλι τα μαζεύω μεταξύ τους όπως βλέπουμε στο βίντεο και πάλι βλέπω είναι εντάξει, δεν είναι. Αν νομίζω ότι ακόμα δεν μου αρέσει, ξαναξεκολλάω τα αυτάκια τα πάνω, τη στρώνω προς εκείνη την κατεύθυνση που νομίζω ότι πρέπει να κοιτάει ακόμα περισσότερο και την ξανά κολλάω έτσι όπως πρέπει. Ξαναβλέπω τα νυχάκια όλα και βγάζω ένα συμπέρασμα, ας πούμε, αν είναι εντάξει, αν δεν είναι εντάξει, προχωράω. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα κάτι πολύ σημαντικό. Όσο στραβό και να είναι το νυχάκι αυτό και όσο και πολύ θέλουμε να το φέρουμε να είναι καλό ως προς τα υπόλοιπα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν είναι πολύ στραβό δεν θα μπορέσουμε να το στρώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ απλά σας μιλάω για έναν τρόπο που απλά στο περίπου το πάμε για να μην φαίνεται σαν να είναι ξεκάρφωτο ανάμεσα στα υπόλοιπα, καταλάβατε, να μην δείξουμε ακόμα περισσότερο το ελάττωμα αυτό. Με αυτόν εδώ τον τρόπο μπορούμε απλά κάπως να σβήσουμε αυτό εδώ το ελάττωμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
δουλεύοντας με όποιο υλικό και αν δουλεύετε, εγώ πάλι δουλεύω με ακριτζέλ, κατευθείαν χτίζουμε αυτό εδώ το σχήμα που έχουμε πει με την πελάτησα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ βασικό από την αρχή να πείτε ακριβώς το τι θα κάνετε, να μην έχετε μετά 100 ώρες λιμάρισμα. Επειδή το έχω πάθει και εγώ αρκετές φορές, μπορώ να πω, στην αρχή μου λένε ότι το θέλει ας πούμε τόσο μακρύ και μετά αναγκάζομαι εγώ και λιμάρω επειδή της φαίνεται πολύ μακρύ ας πούμε το νύχι ή μπορεί να της φαίνεται πολύ κοντό ας πούμε. Από κάποια στιγμή κατάλαβα, από κάποια στιγμή και μετά κατάλαβα ότι είναι όντως πρόβλημα, επειδή εγώ ξοδεύω αρκετό υλικό για να τα χτίσω τόσο μακριά και μετά ξοδεύω, εκτός από το ότι ξόδεψε υλικό, ξοδεύω και τον χρόνο μου και είπα ότι όχι, δεν χρειάζεται και από την αρχή ρωτάω 100 φορές αν είναι όντως αυτό το μάκρος που θέλει, αν όχι, αν θέλει να το κοντίνει μετά, απλά χρεώνω παραπάνω λεφτά και θα δείτε πως μια χαρά θα στρώσουν όλες την επόμενη φορά, θα ξέρουν ακριβώς το μάκρος που θέλουν. Και επειδή σας το λέω και δεν το δείχνω ποτέ, όταν βγάζω τις φόρμες αφού έχω χτίσει το ελεύθερο άκρο, σας δείχνω τώρα ότι δουλεύω δύο νυχάκια, πάλι πιάνω κατευθείαν τον δείκτη και το μισαίο για να τα κάνω μαζί αυτά τα δύο, στρώνω την αρχιτεκτονική, βάζω εκεί πέρα το υλικό, τα πάω στο φουρνάκι και τα υπόλοιπα, τα δύο αυτά που με έχουν μείνει, πάλι τα κάνω μαζί, το μικρό και το παράμεσο και έτσι με δύο φορές μπαίνοντας στο φουρνάκι τελειώνω στην ουσία το χτίσιμο. Εδώ το ακριτζέλ που έχω πιάσει στη δουλειά τελευταία, πολύ το δουλεύω κιόλας, είναι από την NC Nails. Μου βγήκε τελικά πολύ καλό. Το συνήθισα λίγο παραπάνω, που σας είπα ότι δεν με βόλευε, που είναι πιο πολύ τζελοειδές, πιο πολύ είναι αρκετά μαλακό. Τελικά μου άρεσε στη δουλειά επειδή απλώνει σχεδόν κατευθείαν, δεν θέλει πολλές κινήσεις. Ίσα ίσα σας βλέπω, βλέπετε και στο βιντεάκι που σας δείχνω, είναι στρώνει μόνο του, δεν θέλει πολλά πολλά. Μου άρεσε αυτό επίσης επειδή δεν είναι τόσο θολό, είναι αρκετά διάφανο στη δουλειά, πράγμα το οποίο μου αρέσει αν θέλω ας πούμε να κάνω κάποιο νυχάκι να χτίσω με διάφανο ελεύθερο άκρο. Θα μπορούσε ας πούμε ένα τέτοιο νύχι να γίνει και με ακριτζέλ, που τα ακριτζέλ συνήθως είναι πολύ θολά για τέτοιες δουλειές. Αφού τα φτιάξω αυτά τα δύο, τα πάω στο φουρνάκι και πιάνω το άλλο χέρι, ακριβώς αυτά εδώ τα νύχια πάλι, κάνω το μισαίο και τον δείκτη, τελειώνω αυτά, πηγαίνω στο φουρνάκι και επιστρέφω λοιπόν στο πριν χέρι, κάνω το μικρό και το παράμεσο, κάνω αυτά, πάω λοιπόν σε αυτό το χέρι, κάνω αυτά που με έχουν μείνει, το μικρό και το παράμεσο και τέλος. Από εδώ και πέρα δεν έχει τίποτα το δύσκολο, όλο το δύσκολο ήταν για να χτιστεί το ελεύθερο άκρο, να είναι ίσια η πορεία όλων των νυχιών. Λοιπόν, εδώ θα περάσουμε στο λιμάρισμα. Στο λιμάρισμα επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το αν έχετε δώσει σωστό σχήμα εξ αρχής, όταν χτίζατε. Δηλαδή, αν η πελάτησά σας σας λέει ότι θέλει τετράγωνο και εν τέλει καταλήγει στο οβάλ, εννοείται πως θα καθυστερήσετε. Ή ας πούμε αν θέλει, πρώτα ήθελε οβάλ, μετά το θέλει στενό οβάλ και πάτε 100 φορές και κάνατε τα ίδια νύχια 100 φορές λιμάρισμα, εννοείται πως και εκεί θα καθυστερήσετε. Τι θα πρέπει να κάνετε εδώ? Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε πριν, θα πρέπει από την αρχή, πριν ξεκινήσετε τη δουλειά, να ξέρετε ήδη τι σχέδιο θα κάνετε και τουλάχιστον να ξέρετε ακριβώς το σχέδιο που θα χτίσετε. Εντάξει, το σχέδιο θα μπορέσετε να το πείτε και στην πορεία, κάνοντας, φτιάχνοντας τα νυχάκια. Εκείνη την ώρα συζητάτε και καταλήγετε, αφού τελειώσετε το λιμάρισμα, θα πρέπει να ξέρετε ακριβώς το τι θα κάνετε.
Εδώ λιμάροντας, ας επιστρέψουμε στο χέρι μας το προβληματικό, λιμάροντας λοιπόν το νυχάκι αυτό το προβληματικό που ήταν στραβό, θα πρέπει πάντα λιμάροντας το ενδιάμεσα πάλι να ενώνουμε τα δάχτυλα τα υπόλοιπα για να βλέπουμε αν το λιμάρουμε σωστά. Επειδή μπορούμε να το χαλάσουμε εύκολα, οπτικά μπορεί να μην το καταλάβουμε έτσι απλά χωρίς να ενώσουμε όλα τα υπόλοιπα δάχτυλα, και θα χάσουμε εκεί, θα χάσουμε την πορεία, θα την κάνουμε με λάθος τρόπο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το σχέδιο. Εδώ αφού το σχέδιο μας θα είναι στην ουσία, θα πιάνει το κάτω άκρο, θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς να καλύψουμε κάπως το πάνω σημείο του νυχιού για να μην φαίνεται τόσο διάφανο αφού χτίσαμε με διάφανο ακριτζέλ. Και γι' αυτό το λόγο έχω βάλει ένα καμουφλιάζ, απλό ημιμόνιμο χρώμα, το οποίο μας βοήθησε να γίνει λίγο έτσι ένα γήινο χρώμα το νύχι, το έδωσε μία φυσική νότα. Δείχνω εδώ πέρα στον αντίχειρα, ήδη έχω φτιάξει το σχέδιο αυτό που θα γίνει, και λοιπόν με το λευκό χρώμα το οποίο έχω παραγγείλει από την NC Nails πάλι, είναι και αυτό πολύ ωραίο, πολύ ωραίο λευκό. Έχω ζωγραφίσει ό,τι να είναι εδώ πέρα στο ελεύθερο άκρο, κάπως να φαίνεται σπασμένο έτσι, κάποια κύματα να το πω έτσι, και το κάνω αυτό δύο στρώσεις, το πολυμερίζω καλά και προχωράμε τώρα με το σχέδιο. Εδώ πάλι θα χρησιμοποιήσω εμπάστα από την Amy. Ξέρω, σε κάθε βιντεάκι σας λέω για αυτήν εδώ την εμπάστα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το υλικό, γιατί πρώτα απ' όλα μπορώ να το δουλέψω και σε έτοιμο νύχι και κάτω από top και πάνω, δηλαδή να το περάσω με top coat και κάτω από top coat. Αυτό το υλικό είναι αρκετά, περιέχει πολύ χρωστική ουσία, οπότε στην ουσία τώρα που ζωγραφίζω βλέπετε ότι με μία στρώση είναι εντάξει. Είναι ένα χρώμα το οποίο δεν φεύγει από τα όρια του, ζωγραφίζω στην ουσία και είμαι ήσυχη το ότι δεν θα χάσει το σχήμα του. Δεν φοβάμαι δηλαδή το ότι θα τρέξει αυτό το χρώμα και θα πρέπει εγώ κάθε τρεις και τόσο να πηγαίνω στο φουρνάκι και να το πολυμερίζω. Σαφώς αυτό εδώ τώρα που κάνω το σχέδιο μπορεί να γίνει και με ημιμόνιμα χρώματα. Αν έχετε κάποιο μαύρο χρώμα που είναι αρκετά σταθερό, που να περιέχει έτσι πολύ χρωστική ουσία, με μία φορά να μην σας ταλαιπωρεί να μπορέσετε να ζωγραφίσετε κάτι τέτοιο, welcome, κάντε το. Εγώ ας πούμε έχω βρει για μένα ένα τέτοιο χρώμα που είναι αυτό εδώ, και με μία φορά σας βλέπω ότι να τώρα ζωγράφισα το ένα νυχάκι, πηγαίνω στο επόμενο χωρίς να φοβάμαι το ότι αυτό θα τρέξει και θα κάνει, οπότε στην ουσία μπορώ να ζωγραφίσω αυτό και θα κάνω και τα τέσσερα νυχάκια και θα τα στείλω στο φουρνάκι. Και τα πέντε μας νυχάκια είναι διαφορετικά, τα κάνουμε όπως τα θέλουμε. Νομίζω ότι το πήραμε από ίντερνετ, από Pinterest αυτήν εδώ την ιδέα. Είναι κιόλας κάποια διάσημη, θα το θυμηθώ μετά, θα σας το βάλω στην ονομασία. Αλλά είναι και πολύ εντυπωσιακό αυτό. Στην ουσία δεν χρειάζεται ούτε σταθερό χέρι, επειδή όλες οι γραμμές είναι ό,τι να είναι. Ζωγραφίζουμε όπως βγει. Από ό,τι καταλάβατε είναι κάτι γρήγορο, είναι κάτι εύκολο και είναι κάποια χρώματα που σίγουρα έχετε, δεν μπορεί να μην έχετε ένα άσπρο και ένα μαύρο. Thank you.
Εδώ και πάλι θα χρησιμοποιήσω τις δύο στρώσεις top coat. Γιατί όλο αυτό το μαύρο που έχω βάλει, καταρχάς έβαλα το άσπρο και μετά έβαλα το μαύρο. Όλο αυτό εδώ έχει, μου φέρνει κάποιο πάχος, κάποιο όγκο πάνω στο νύχι. Εγώ όμως θέλω το τελικό αποτέλεσμα να είναι λεία η επιφάνεια. Και γι' αυτό εγώ για πρώτη στρώση θα πάρω ένα top που θα είναι με κολώδι ουσία για να μπορέσω να βάλω από πάνω και άλλη στρώση top. Και θα πάω και θα περάσω μόνο εκεί που είναι το σχέδιο μου. Στην ουσία για να γεμίσω αυτά εδώ τα σημεία με top που είναι βαθολώματα κάπως. Από εκεί και πέρα, αφού στεγνώσω αυτήν εδώ τη στρώση, θα πάω και θα σμπρώξω τα πετσάκια μου προς τα πίσω με ένα pusher και θα πρέπει να κάνω μία δεύτερη στρώση, με την οποία πλέον θα καλύψω όλη την επιφάνεια του νυχιού και θα είναι και λίγο πιο παχιά. Εκεί θα καλύψω όλες τις ατέλειες του νυχιού με αυτό το πάχος που θα δώσω. Αν βλέπω ότι δεν στρώνει έτσι όπως το θέλω, θα το αναποδογυρίσω το νυχάκι και με τη βοήθεια του λεπτού πινέλου θα το φέρω εκεί στα μέτρα μου. Τώρα που βλέπω από αυτό το βίντεο, επειδή ξεχνάω και εγώ τι έχω χρησιμοποιήσει και σαν δεύτερη στρώση αυτό εδώ το top που έχω από Quick Gel, είναι αυτό με λιπαρή στρώση και έχω βάλει και τις δυο στρώσεις αυτό εδώ το top, και γιατί όχι. Κρατάει μια χαρά, γυαλίζει μια χαρά, οπότε είναι μια καλή λύση για τέτοιο νυχάκι. Εκτός αυτού είναι και φτιαγμένα αυτά από σκληρά υλικά και γι' αυτό από ό,τι έχουμε πει στο βιντεάκι που βλέπαμε, που τεστάραμε τα top, μας ταιριάζουν σε αυτά εδώ τα νύχια όλα τα top. Ό,τι έχουμε μπορούμε να βάλουμε και γυάλινο top και με κολώδι ουσία και χωρίς κολώδι ουσία, ό,τι μας βολεύει, ό,τι έχουμε στα χέρια. Μην ξεχάσουμε να το πολυμερίσουμε σωστά για να μην χάσει τη γυαλάδα το απλά, και αυτό ήταν όλο. Σας δείχνω και το τελικό αποτέλεσμα στο χέρι που έχουμε το προβληματικό δάχτυλο. Βλέπετε ότι είναι εντάξει, φαίνεται το ότι κοιτάνε λίγο ό,τι να είναι τα νυχάκια, αλλά δεν είναι τόσο εμφανίσιμη αυτή εδώ η ατέλεια. Εν τω μεταξύ, στο τέλος θυμήθηκα ποια νύχια είναι. Πήραμε την ιδέα από την Kendall Jenner, οπότε είναι και διάσημα νυχάκια. Θέλω πάρα πολύ να τα κάνετε, είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Είναι απλά και όμορφα. Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Bye bye!